κύριε Πρόεδρε, για αυτή τη δυνατότητα. Πριν ρωτήσω τον κύριο Μάρτυρα, θα ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά μία επιστολή της τότε Αντιπροέδρου κυρίας Παπαδάκη σχετικά με το θέμα που έχει εγερθεί για το σύζυγο της κυρίας Γεννηματά. Παρακαλώ να διανεμηθεί στους συναδέλφους για να λάβουν γνώση. Κύριε, λέει το αυτονόητο ότι βεβαιώνει ότι ουδέποτε έχει ασκηθεί η πειθαρχική δίωξη, εργασιακό πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει θέμα και από όσο ξέρει και από την προηγούμενη διοίκηση ίδια, δεν υπάρχει, θα το δείτε, μία σελίδα είναι, δεν υπάρχει θέμα αργομιστίας του κυρίου Τσούνη. Αυτό λέει η επιστολή, την οποία καλείστε να τη δείτε και να την εκτιμήσετε. Όπως εξάλλου και κάθε τεκμήριο. Κύριε Ντάσκα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας να καταθέσετε. Και από όσο μας είπατε στην εισαγωγή, θεωρείτε βέβαιον ότι εδώ υπάρχει διαπλοκή. Ναι. Εσείς το θεωρείτε. Απόλυτα. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ψάξει, να κρίνει, να αξιολογήσει και να σας ζητήσει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και έγγραφα να καταθέσετε στην Επιτροπή. Γνωρίζω ότι από τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα για τους δημοσιογράφους οι πηγές πολλές φορές είναι και παραμένουν ανώνυμες. Είναι ένα, αν θέλετε, ένα καλός έχειν του επαγγέλματος, ότι κανείς δεν δίνει τις πηγές του. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να σας ρωτήσω ποιες είναι, γιατί υπάρχουν διάφορες λίστες, εδώ έχουμε ζητήσει λίστα προσώπων που έχουν νοσηλευθεί, υπάρχουν εκτιμήσεις ένθεν και ένθεν, έχουμε δει και από τις δικογραφίες αρκετά πραγματικά περιστατικά. Θέλω να ρωτήσω το Γιάννη τον Τάσκα, το δημοσιογράφο. Έχετε να μας πείτε, αναφέρατε ονόματα δημοσιογράφων ήδη, αναφέρατε και την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Σιμίτη. Εγώ θέλω ένα να σας πω, αν υπάρχουν μυστήρια και δεδομένα. Αναφέρθηκα στην οικογένεια Βαρβιτσιώτη, Τσαλδάρη. Ναι, σε πάρα πολλούς. Μητσοτάκη. Τελικά. Όχι, μακριά από μένα κάθε. Να ολοκληρώνει, παρακαλώ, τις ερωτήσεις του κάθε. Επειδή κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχουν εδώ αντικρουόμενες απόψεις και έχουν εκτεθεί και στην Επιτροπή. Εφόσον μας παρακολουθείτε, το ξέρετε. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν και ήθελαν το Ντινάν κάποια στιγμή να ενταχθεί στο ΕΣΥ. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να υπάρξει μια ιδιωτικοποίηση πλήρης πλέον και να φύγει το νοσοκομείο και να απολυθεί όπως και έγινε. Δεν είναι όμως μόνο εκεί το θέμα. Είναι πώς το Ντινάν κατάφερε. Και πριν καν αρχίσει η πολύ καταστροφική αντιδικία με την Τράπεζα Μαρφίν και μετά όσα εξελίχθηκαν, πώς το Ντινάν κατάφερε να φτάσει στο ύψος των χρεών που ήταν και πώς, κατά τη γνώμη σας, υπήρξαν οι ενέργειες, ποιες ήταν οι ενέργειες Μαρτίνη. Δηλαδή, τον κύριο Μαρτίνη τον αλυσόδεσαν, όπως είπατε, και το έκανε και τι όφελος είχαν να τον αλυσοδέσουν και ήταν όμοιρός τους ή ο κύριος Μαρτίνη ήταν αυτός που διοικούσε και πρότεινε. Ποια είναι η κρίση σας και παρακαλώ πολύ και ποια είναι και από τα στοιχεία που έχετε να μας διαφωτίσετε. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, θα καταθέσω στην Επιτροπή, αν δεν το έχει και σε εσάς και σε όλους, ένα αντίγραφο αυτής της σειραφής, δεν είναι βιβλίο στην πραγματικότητα, ήταν η σειραφή στοιχείων και εγγράφων που συνέλεξα, μερικών όχι όλων, που συνέλεξα και προσπάθησα με αυτό να υπερασπιστώ τον εαυτό μου στα δικαστήρια. Μέσα σε αυτά θα βρείτε αμέσως ή θα βρείτε έγγραφα και απαντήσεις στα οποία λένε ότι ο Μαρτίνης ξεκίνησε το 1992 και έγινε ταυτόχρονα πρόεδρος και στον Ερυθρό Σταυρό και στο Ερίκος Ντινάν. Σπέβδω να σας πω ότι το 2003 ο παντοδύναμος τότε υπουργός και σήμερα κατηγορούμενος δεινός για διαφθορά Τάσος Μαντέλης είχε καταθέσει μία ερώτηση στη Βουλή και έλεγε «Τι κάνετε εδώ, παίρνετε τη δημόσια περιουσία, παίρνετε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και τα δίνετε σε μία ιδιωτική κλινική στο Ερίκος Ντινάν». Η ερώτηση αυτή είναι μέσα, περιέχεται εδώ, θα τη δείτε. Η Κατερίνα Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία επίσης κατέθεσε μία ερώτηση και έλεγε περίπου τα ίδια πάλι. Ότι δηλαδή δημόσια περιουσία καταλήγει σε ένα ιδιωτικό, μια ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική δε την έλεγαν οι νομικοί σύμβουλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, δύο κόμματα εξουσίας, σας απαντώ συγκεκριμένα, δύο κόμματα εξουσίας αμέσως λένε με κορυφαία του στελέχη και υπουργούς αργότερα ή τότε και τότε, ότι τότε βουλευτές έγιναν και υπουργοί. Και η κυρία Παπακώστα έγινε στο Υπουργείο Υγείας, έγινε υπουργός. Έλεγαν ότι η δημόσια περιουσία πάει εκεί.
Ο Μαρτίνης, τον οποίο ζούσα και με τον οποίο μιλούσα στο τηλέφωνο και μιλάω ακόμα από τις φυλακές σαν να έχω το σύνδρομο της Στοκχόλμης, τώρα απευθύνεται σε μένα ο Μαρτίνης, στον βασανιζόμενο επί τόσα χρόνια. Ο Μαρτίνης τότε δεν θα μπορούσε να κάνει πορεία ούτε μερικών μηνών εάν δεν είχε τις πλάτες των πολιτικών ηγεσιών των δύο κομμάτων εξουσίας. Γιατί όταν κάνει το δημόσιο αγωγή το 2003, το 1999, θα τη δείτε, την έχω μέσα εδώ, και λέει αρπάξατε δημόσια περιουσία και, χιλιάδες στρέμματα και τα δίνετε σε ιδιωτικό κράτος και αυτή η απόφαση ακόμα δεν έχει βγει, ψάξτε τη εσείς επιτροπή, είστε, θα έχετε περισσότερες δυνατότητες από μένα, να βρείτε αν βγήκε αυτή η απόφαση και τι έκρινε γι' αυτό, για τα δικαστήρια. Έχει σφοδρή αντιδικία μαζί του, με τον Μαρτίνη από τότε, και όμως ο Μαρτίνης επιβιώνει. Πώς επιβιώνει? Έχοντας διακλάδωση μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως σας το λέω, να μην στα πρακτικά. Τον Ιούνιο του 2003, τις πρώτες μέρες, 5-6 δεν θυμάμαι, είχα ζητήσει τηλεφωνικά, απαιτητικά μάλιστα, από τη γραμματέα του τότε Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Αείμνηστου Στεφανόπουλου, να πάω να τον ενημερώσω και να μου εξηγήσουν πώς είναι άποροι τρεις άνθρωποι που συνέστησε το Προεδρικό Μέγαρο να νοσηλευθούν. Προς τιμήν του, ο αείμνηστος μου είπε, αμέσως απάντησε, ελάτε, η γραμματέας του, ελάτε, φέρτε μας τη στοιχεία, έχετε, θα σας δεθεί για 10 λεπτά ένα τέταρτο, αφού θα του δώσετε φάκελο. Μάλιστα. Πήγα, είναι καταγεγραμμένη η επίσκεψή μου στο Προεδρικό Μέγαρο και κράτησε 2 ώρες, κύριε Χριστοφυλλοπούλου. Όχι 15 λεπτά, 2 ώρες. Πήρε τα στοιχεία, πήρε το φάκελο και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι λίγο αργότερα ο κύριος Στεφανόπουλος με διαβεβαίωσε ότι δεν τα γνώριζε αυτά, με διαβεβαίωσε ότι δεν είχε τα στοιχεία, ο αείμνηστος που είπε κύριος, μου είπε θα κάνω ό,τι μπορώ, έκανε δηλώσεις φοβερές και τρομερές για τη διαφθορά παντού στη συνέχεια και είναι απόδειξη ότι γνώριζαν, μου είπε εγώ δεν γνώριζα τίποτα τέτοια, απόδειξη ότι τα μάθαιναν σιγά σιγά, μάθαιναν οι πολιτικές ηγεσίες. Επομένως, δεν θεωρώ τον Μαρτίνη καθόλου αθώα περιστερά. Δεν θα βγει τέτοιο από το στόμα μου. Ο Μαρτίνης ξεκίνησε να διευθύνει σαν το Ροστροπόβιτς στον χώρο της υγείας μία ορχήστρα. Στη συνέχεια όμως τότε ήταν σε ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο μετήχαν οι πανίσχυρες οικογένειες Βαρβιτσιώτη και Τσαλδάρη. Στη συνέχεια όμως οι πολιτικές εξουσίες άρχισαν να τον αγκαλιάζουν, άρχισαν να εκμεταλλεύονται το ερίκος δυνάν και έτσι ο Μαρτίνης δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό. Και είναι στη διάθεσή σας και το βιβλίο αυτό για την κατάληξη, το πώς πέρασε το ερίκος δυνάν σε ιδιωτικά χέρια. Μπορώ να σας πω την άποψή μου αυτή που... Ωραία. Ήδη εφόσον δημιουργεί. Ερωτηθείτε, ναι. Θα ερωτηθείτε, ναι. Φαντάζομαι. Τελειώσετε εσείς. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λάπας. Καλώς ορίσατε, κύριε Ντάντα.